Και πάλι μαζί. Ναι, και θα τα λέμε αρκετά από ό,τι φαίνεται σε όλη τη χρονιά. Καλώς ήρθατε και στην Καστοριά. Να πούμε ότι η επωνυμία του Συλλόγου είναι Σύλλογος Παραδοσιακών Μακεδονικών Χωρών, ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους του νομού Καστοριάς. Έχω την τιμή να μετάσχω εδώ και 2 χρόνια. Θα δουν και οι τηλεθεατές ένα μικρό δείγμα της δουλειάς που επιτελείται. Δίνουμε βαρύτητα στην εκμάθηση των παραδοσιακών χωρών της περιοχής, του νομού ευρύτερα και κατόπιν σε όλη την Μακεδονία. Προκειμένου οι νέοι, αλλά όχι και μόνο και οι νέοι, ακόμα και οι μεγαλύτεροι, να γνωρίσουν τη μουσικοχορευτική παράδοση της χώρας. Πόσα χορευτικά τμήματα έχει ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος σήμερα αριθμεί τρία τμήματα. Είναι το παιδικό, είναι το εφηβικό και το τμήμα ενηλίκων. Και οι ηλικίες περίπου κυμαίνονται? Από παιδιά 5-6 χρόνια τα πιο μικρά και φτάνουμε στα μεγάλα μας τα παιδιά, τα οποία φτάνουν μέχρι τις ηλικίες των 50. Η προσέλευση των παιδιών, η αγάπη που δείχνουν για να μάθουν τους παραδοσιακούς χορούς, γιατί από ό,τι γνωρίζω, ο Σύλλογος βέβαια έχει πολλά χρόνια που έχει ιδρυθεί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον υπήρχαν χορευτικά τμήματα στο Σύλλογο. Υπάρχει αυτή η προσέλευση, αυτή η αγάπη για να μάθουν πιο πολύ οι νέοι άνθρωποι? Στην πολύχρονη παρουσία του ο Σύλλογος δεν θυμάμαι να έχει μείνει ποτέ, από όσο γνωρίζω και από την ενημέρωση που έχω από τη διοίκηση, να έμεινε ποτέ χωρίς χορευτική ομάδα. Παλαιότερα ήταν ακόμα πλουσιότερες, ακόμα δυνατότερες οι χορευτικές του ομάδες. Γνωρίζετε και τα έχουμε πει και άλλη φορά ότι στη σημερινή σύγχρονη κοινωνία είναι πολύ δύσκολο ο νέος να στραφεί προς οτιδήποτε παραδοσιακό, αλλά από την άλλη είναι και ότι είναι και φορτωμένα τα προγράμματα των παιδιών και δύσκολα έρχονται, αλλά παρόλα αυτά, παρά τις αδεξιότητες, παρά τις σχολείες, είναι αρκετά ικανοποιητική η συμμετοχή των παιδιών. Σίγουρα δεν μας, εμένα σαν δάσκαλο, δεν με ικανοποιεί το ότι είναι μόνο στα παιδιά. Πιστεύω ότι μπορούμε και υπάρχουν δυνατότητες να είναι ακόμα περισσότερα, γιατί η Μεσοποταμία είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημοτικά πλέον διαμερίσματα, το τρίτο αν δεν απατώμε μετά Καστοριά, Άργος, Οριστικό και Μεσοποταμία του νομού, και έχει πολύ κόσμο. Είναι μια παραδοσιακή κοινωνία η οποία βιώνει πολλά στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού και πιστεύω ότι θα πρέπει να πλησιώσουν τις ομάδες μας και άλλα παιδιά. Και είναι μια ευκαιρία η εκπομπή αυτή να κάνουμε ένα κάλεσμα προς όλα τα παιδιά της Μεσοποταμίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής να πλησιώσουν τις χορευτικές ομάδες του Συλλόγου. Και μάλιστα κάλεσμα προς τα αγόρια. Τα αγόρια λείπουν. Είδαμε τα μικρά χορευτικά τμήματα πλησιώνονται μόνο από κορίτσια. Κάτι το οποίο το συναντάμε βεβαίως σε πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους και σε πολλούς ποντιακούς συλλόγους. Είπατε πριν ότι δεν είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση των παιδιών στο Σύλλογο. Μην ξεχνάμε όμως ότι τον τόπιο στοιχείο στη Μεσοποταμία δεν αριθμεί πολλά άτομα, πολλούς κατοίκους. Εκείνοι οι οποίοι είναι πάρα πολλοί είναι οι πόντιοι στο χωριό αυτό και βέβαια δεν γνωρίζω ο Σύλλογος τους πώς λειτουργεί. Σίγουρα, όπως είδατε και παδούν και οι τηλεθεατές στα 2 μικρά μας τμήματα, η συμμετοχή αγοριών είναι μηδενική. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός, αλλά τι να κάνουμε. Και από ό,τι είδα έξω, όταν χορεύανε τα κοριτσάκια, ήταν πολλά αγοράκια γύρω-γύρω που απλά ήταν θεατές. Βλέπανε και σχολιάζανε τα κορίτσια πώς χορεύανε. Τα παιδιά μου είπαν, τα αγόρια μάλλον, μου είπαν ότι ασχολούνται περισσότερο με ποδόσφαιρο και αθλητισμό και δεν έχουν πολύ μεγάλη όρεξη και αγάπη προς το παραδοσιακό τραγούδι και το χορό. Ας ελπίσουμε ότι αυτή εδώ η εκπομπή και η τηλεόραση θα τα φέρει πιο κοντά στο Σύλλογο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο όσον αφορά τα χορευτικά τμήματα? Όχι, σίγουρα πιστεύω ότι η εκπομπή αυτή μπορεί να λειτουργήσει και να πετύχει στο ότι να πιστούν ιδιαίτερα οι γονείς ότι δεν είναι γυναικείο σπορ ο χορός και αντρικό σπορ είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και ο αθλητισμός. Είναι καλό τα παιδιά μας να συμμετάσχουν και να πλαισιώσουν γενικά οπουδήποτε, πάντα το λέω αυτό, οπουδήποτε υπάρχουν λαογραφικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι να τους πλαισιώσουν και να ασχοληθούν με οτιδήποτε δημιουργικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στογιάννη. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά.